Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πραγματικά οι κύριοι της κυβέρνησης, ειδικά τις τελευταίες μέρες, με ιδιαίτερο ζήλο απογειώνεται την επιχειρηματική λειτουργία και την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας που προχωρούσαν βήμα-βήμα βέβαια όλες οι ως τώρα κυβερνήσεις. Φτιάχνεται βήμα-βήμα τα δημόσια νοσοκομεία ανώνυμες εταιρείες με ασθενείς πελάτες που θα χρυσοπληρώνουν για τα χειρουργεία, επιβάλλεται νέα χαράτσια στις εξετάσεις και τα φάρμακα. Στο νέο σύστημα υγείας που προωθείται, η ταμπέλα θα γράφει απ' έξω δημόσιο και από μέσα θα αλωνίζουν επιχειρηματικά κερδοσκοπικά συμφέροντα. Αυτό το νέο ΕΣΥ το χωρίζει άβυσσος από την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών του λαού μας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η πολιτική σας οδηγεί στη μεγαλύτερη προσαρμογή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες που πολλούν απευθείας υπηρεσίες στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ασθενείς. Η αλήθεια είναι πως δεν έχετε σταματήσει να νομοθετείτε τερατουργήματα και να εξαγγέλλετε άλλα. Μόνο τον τελευταίο μήνα, να δει κανείς, σταχυολογεί τα εξής. Νέα χαράτσια της τάξης του 1 έως 3 ευρώ για κάθε παραπεμπτικό εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων, όπου τα εκατομμύρια ευρώ που θα προστεθούν από τους ασθενείς θα αφαιρεθούν από τα χρέη των επιχειρηματιών στην υγεία προς τον ΕΟΠΗ. Καθιέρωση έως και 3 ευρώ συμμετοχή των ασθενών στα γενώσιμα φάρμακα, όπου τα εκατομμύρια ευρώ που θα προστεθούν από τους ασθενείς αφαιρούνται από τις δαπάνες του υποχρηματοδοτούμενου από το κράτος και τους ομίλους ΕΟΠΗ. Την εφαρμογή των πακέτων κοστολόγησης ιατρικών πράξεων, DRGS, όπως τους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία, που αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην λειτουργία των νοσοκομείων σαν αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες. Και όλα αυτά έρχονται να προστεθούν σε αυτά που έχετε ήδη κάνει, δηλαδή στη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην εγκληματική υποστελέχωση, στην υποχρηματοδότηση, στην είσοδο εργολάβων και στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, στις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, στη μετατροπή νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στο γεγονός ότι οι φαντάροι καλούνται να παίξουν και το ρόλο του διασώστη και οδηγού ασθενοφόρου και άλλα και άλλα και τόσα άλλα. Θα σταθώ όμως περισσότερο στο τελευταίο έσχος με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία που νομοθετήσατε πρόπερση και τα βάζετε σε εφαρμογή φέτος. Βέβαια, τα εκτροματικά αυτά σχέδια τα είχατε εξαγγείλει από το 2019, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία αποκάλυψε μπροστά στα μάτια όλου του λαού και όλων των λαών της Ευρώπης, του κόσμου, με τραγικό τρόπο από ποια υλικά είναι φτιαγμένα όλα τα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας που κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Καταλάβατε τι νομοθετήσατε. Νομοθετήσατε ότι αυτοί που δεν μπορούν να χειρουργηθούν το πρωί, επειδή είναι λιγοστό το προσωπικό και οι χειρουργικές αίθουσες, θα μπορούν να χειρουργηθούν το απόγευμα από το ίδιο προσωπικό και στις ίδιες αίθουσες, αν έχουν λεφτά. Νομοθετήσατε τιμοκατάλογο στη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. 300 έως 2.000 ευρώ άμεση πληρωμή από την τσέπη και την υπόλοιπη δαπάνη του τιμοκαταλόγου να αναλαμβάνει ο ΕΟΠΗ, δηλαδή έμεσα όλοι οι ασφαλισμένοι πάλι. Όποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν, ας περιμένουν για χρόνια στις λίστες ντροπής με κίνδυνο της υγείας, με κίνδυνο της ζωής τους. Καρφί δεν σας καίγεται. Αυτό νομοθετήσατε, κύριε της κυβέρνησης, κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και για να το διαφημίσετε στήσατε και κάποιες κακόγουστες φιέστες.
Γιατί αυτό είναι να στέκεστε πάνω από το κρεβάτι χειρουργημένων σαν να είναι λάφυρο και εσείς κυνηγός κεφαλών. Και επειδή είστε και λάτρεις των αρχαίων, θυμίζετε αυτό που έγραφε ο Πλούταρχος στα Ηθικά, καυτηριάζοντας αυτούς που πραγματοποιούσαν ακόμα και χειρουργικές πράξεις σε θέατρα για προσέλκυση πελατείας. Ουγάρ φιλικών, αλλά σοφιστικών αλλοτρίης εν ευδοκιμήν σφάλμασιν, καλοπιζόμενων προς τους παρόντας, όσπερ οι χειρουργούντες εν της θεάτρης προς εργολαβίαν. Σε ελεύθερη νεοελληνική μετάφραση, είναι σοφιστία να κερδίζεις δόξα από τα λάθη, τα προβλήματα των άλλων, όπως οι γιατροί που κάνουν επεμβάσεις στα θέατρα, χάριν της απόκτησης πελατείας. Πέρα όμως από αυτό, έχετε πει και ένα σωρό σοφιστίες που είναι χοντρά ψέματα για να δικαιολογήσετε ένα από τα πιο αντιλαϊκά μέτρα των τελευταίων χρόνων. Ψέμα πρώτο, ότι δήθεν θα μειωθούν οι πρωινές λίστες χειρουργείου από την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων. Αν θέλατε να μειωθούν οι λίστες για τα χειρουργεία, γιατί δεν ανοίγετε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες? Μόνο στην Αττική οι κλειστές αίθουσες είναι κοντά στις 60. Αν αυτές οι αίθουσες λειτουργούσαν, θα σήμαινε 40.000 χειρουργεία σε ένα χρόνο. Αυτό το απλό λέει το ΚΚΕ, αυτό που λέει δηλαδή και όλος ο λαός. Με το μέτρο που παίρνετε, όχι απλά δεν θα μειωθούν οι λίστες αναμονής, αλλά θα αυξηθούν κιόλας. Δείτε τι συμβαίνει με τα απογευματινά επιπληρωμή ιατρία στο ΕΣΥ. Έπεσε ή μειώθηκε η αναμονή για ένα ραντεβού στα πρωινά ιατρία? Αυξήθηκε και μάλιστα κατακόρυφα. Ούτε με το κιάλι δεν βρίσκουν οι ασθενείς ραντεβού στο 1535. Ψέμα δεύτερον, λέτε ότι δήθεν ο μόνος που διαμαρτύρεται είναι ο ιδιωτικός τομέας. Ποιος ιδιωτικός τομέας? Αυτός που τρέχατε να ικανοποιήσετε όλες του τις απαιτήσεις? Αυτός που μπουκώσατε με χρήμα μέσα στην πανδημία, όταν κλείνατε τη μια μετά την άλλη τις χειρουργικές αίθουσες για να τις μετατρέψετε σε πρόχειρες μεθ και μετακινούσατε το προσωπικό των χειρουργείων από εδώ και από εκεί? Ποιος ιδιωτικός τομέας? Αυτός που έχει κύκλο εργασιών κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με 4-5 όλους και όλους μεγάλους ομίλους να κατέχουν πάνω από το 65% αυτού του τζίρου? Αυτός ο ιδιωτικός τομέας που και ως Υπουργός Ανάπτυξης το Νοέμβριο του 2021 δηλώνατε πως τα τελευταία 2,5 χρόνια υπάρχει κοσμογονία επενδύσεων κυρίως σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα? Και την ίδια ώρα τότε, για να μην ξεχνιόμαστε, οι κλίνες του ιδιωτικού τομέα έμεναν κατά 95% ελεύθερες από περιστατικά COVID. Και ερχόσαστε εσείς να πείτε στο ΚΚΕ ότι είναι με τον ιδιωτικό τομέα? Γελάνε ως κυπέτρες. Ψέμα τρίτο. Ενώ βάζετε τους ασφαλισμένους που έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές να ξαναπληρώσουν, γυρνάτε από εδώ και από εκεί και αφήνετε υπονοούμενα για τους ανασφάλιστους. Για το ΚΚΕ, αλλά και για κάθε σοβαρό άνθρωπο εδώ μέσα, το ερώτημα είναι άλλο. Οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι, πληρώνουν τα πάντα, είτε εναλλάσσονται ως φθηνοί εργαζόμενοι είτε ως άνεργοι. Αυτό που πρέπει να καταργηθεί είναι οι ασφαλιστικές εισφορές όλων και η χρηματοδότηση της υγείας να γίνει με φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίνει στην υγεία των κορόιδων. Πραγματικά. Ψέμα τέταρτο. Λέτε ότι με τα απογευματινά χειρουργεία θα αυξήσετε τους μισθούς των γιατρών και θα προσελκύσετε και άλλους στο ΕΣΥ. Αν θέλατε να αυξήσετε μισθούς, γιατί δεν καταργείτε τις περικοπές? Γιατί δεν επαναφέρετε τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στα επίπεδα του 2012, όπως έχει αποφασίσει τελεσίδικα ο Άριος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας? Γιατί δεν τους εντάσσετε στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα?
αλλά λέτε στους υγειονομικούς, δεν σας δίνω φράγκο, πηγαίνετε να τα πάρετε από τους ασθενείς. Καταλάβατε τώρα γιατί αυτό το μέτρο είναι νόμιμο φακελάκι και... ή όχι, δεν το καταλάβατε γι' αυτό ακόμα. Και μάλιστα το πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Αφού με το νέο νόμο που σκοπεύετε να ψηφίσετε, δίνετε τη δυνατότητα των νοσοκομειακών γιατρών να δουλεύουν σε ιδιωτικές κλινικές ή να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο. Ανοίγετε και με ένα ακόμα τρόπο άλλο το δρόμο στα κοράκια της ιδιωτικής υγείας να βρουν πελατεία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, αφού η πρωινή λειτουργία θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Τώρα τελευταία λέτε και ένα άλλο επιχείρημα που νομίζετε ότι πιάνει. Λέτε ότι αυτά γίνονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον ένα ή άλλο τρόπο ισχύει βέβαια. Και τι μας το λέτε? Γιατί αυτό που λέτε είναι μια παραπάνω απόδειξη σε αυτό που λέμε εμείς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθρός των δικαιωμάτων του λαού και στον τομέα της υγείας. Πρόσφατο μάλιστα παράδειγμα του προσανατολισμού της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η κάλυψη του κόστους των απογευματινών χειρουργείων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν τελικά γίνει και αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί λοιπόν και να κεράσει τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία για να εδραιωθεί στο λαό η αντίληψη της υγείας εμπόρευμα, για να νομιμοποιηθεί το φακελάκι, αλλά ούτε ένα ευρώ δεν πρόκειται να δώσει για να ανοίξει έστω μια χειρουργική αίθουσα ή ένα κρεβάτι ανάνυψης για να προσληφθεί επίσης μόνιμο προσωπικό. Μπορεί κάποιος να απορεί, να αναρωτιέται γιατί τα κάνετε όλα αυτά. Γιατί κι εσείς, όπως και οι προηγούμενοι, όπως και οι προπροηγούμενοι, έχετε Ευαγγέλιο αυτές τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν την υγεία, που θεωρούν το φάρμακο κόστος που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και σας εμποδίζει να δίνετε αμύθιτα ποσά στις διαχρονικές προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων, που είναι επιδοτήσεις αβέρτα στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι νατοϊκές δαπάνες και εξοπλισμοί και τώρα με συμφωνίες με τον Ζελένσκι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι οι φοροελαφρύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Επειδή λοιπόν δεν θα σταματήσετε αν δεν σας σταματήσει ο λαός με τους αγώνες του, το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία για όλους και για όλες. Μπαίνει μπροστά στο πλευρό των υγειονομικών που δεν δέχονται να γίνουν έμποροι της υγείας και να έχουν ασθενείς πελάτες. Μπαίνει μπροστά στον αγώνα στο πλευρό των ασθενών, όλου του ελληνικού λαού, που δεν αντέχει να πληρώνει άλλο για υπηρεσίες υγείας που δικαιούται. Γιατί όσο και να χτυπιέστε, ο λαός καταλαβαίνει ότι η υγεία πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, και ότι στη ζωή δεν μπαίνει τιμοκατάλογος. Και αφήστε πάλι τις διάφορες δικαιολογίες που ακούμε, ότι πάμε σύμφωνα με τις αντοχές της οικονομίας και δεν υπάρχουν χρήματα. Για την υγεία δεν έχετε χρήματα. Για τη Λάρκο που πετάτε τους εργάτες εκεί στο δρόμο μετά από τόσα χρόνια δουλειάς δεν έχετε χρήματα. Από ένα χρυσορυχείο που είναι για όλη την ελληνική οικονομία. Για αυξήσεις εργαζόμενους, για να λύσετε κάποια αιτήματα των αγροτών δεν έχετε χρήματα. Αλλά να πληρώνετε για την άμυνα του καθεστώτος Ζελένσκι της Ουκρανίας, του Ισραήλ, την αυτοάμυνα εντός εισαγωγικών, για να σουλατσάρουν επίσης φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λεφτά έχετε. Αυτά τα βρίσκετε. Χαίρετε.